Καλημέρα λοιπόν, σήμερα είμαστε εδώ διότι πρέπει να μιλήσουμε για τις νέες τεχνολογίες και την πρόσβαση των παιδιών σε αυτές. Μια καθημερινή δραστηριότητα που έχει όμως διπλή όψη. Από τη μία οι δυνατότητες που προσφέρει το διαδίκτυο, από την άλλη φαινόμενα που όλους μας ανησυχούν όπως ο εθισμός και τα παρεπόμενά του. Το θεματικό πάρκο που εγκαινιάζουμε σήμερα εδώ περικλεί ένα σύνολο δράσεων που αποβλέπει στην ορθολογική χρήση των νέων τεχνολογιών από τους μαθητές αλλά και στην πρόληψη από κινδύνους που αντιμετωπίζονται στο διαδίκτυο. Ξεκινάμε όπως ακούστηκε σήμερα από την Πάτρα, θα ακολουθήσει ο πύργος, θα συνεχίσουμε στον πύργο και βεβαίως υπάρχει προγραμματισμός και για τις επόμενες περιοχές του συνόλου της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος. Μετά λοιπόν από τη συνεργασία των τριών φορέων, όπως ακούστηκε, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Ελλάδος και της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, διοργανώνουμε τη συγκεκριμένη δράση με στόχο την ομαλή εισαγωγή των παιδιών στον χώρο του διαδικτύου, προκειμένου να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τα επικίνδυνα σημεία του και να καταλαβαίνουν τα όρια του σε ό,τι αφορά τον εθισμό. Εξίσου σημαντική είναι βέβαια και η διαρκής ενημέρωση και γονέων και εκπαιδευτικών. Και γι' αυτό τον λόγο νομίζω ότι όλοι έχουμε το δικό μας ρόλο σε αυτή την προσπάθεια. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος δίνει ιδιαίτερο βάρος στην ασφαλή πλοήγηση των παιδιών στο διαδίκτυο, καθώς και σε μαθητές που ήδη αντιμετωπίζουν προβλήματα με το διαδίκτυο. Με τις υπηρεσίες μας, και εδώ πρέπει να ευχαριστήσουμε και τις υπηρεσίες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, τους επιστήμονες οι οποίοι πραγματικά δίνουν τη δική τους προσπάθεια σε αυτό το μεγάλο θέμα το οποίο προκύπτει στις μέρες μας, και τα εξειδικευμένα στελέχη μας, προσπαθούμε να δώσουμε λύσεις με στοχευμένα προγράμματα αγωγής υγείας. Και εδώ θα μου δίνετε η δυνατότητα και θα ήθελα να το κάνω, να αναφερθώ στην προσωπική σφραγίδα του συναδέλφου του Αντώνη του Χαροκόπου, του βοηθού Περιφερειάρχη για θέματα υγείας, ο οποίος έχει εκπονήσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που εκτελείται σε όλο το σύνολο του χρόνου, με θέματα τα οποία έχουν άμεση αναφορά στην κοινωνία μας και στα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε. Και βεβαίως θα συνεχίσουμε σε αυτή τη λογική, θα συνεχίσουμε διότι πραγματικά πιστεύουμε στην ενίσχυση των προβλημάτων των οποίων προκύπτουν στα παιδιά μας, αλλά και γενικότερα στην κοινωνία μας. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους έχουν συμβάλλει σε αυτή την προσπάθεια, κλείνοντας, και να πω ότι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος θα συνεχίσει να είναι δίπλα στους φορείς σε θέματα και ζητήματα τα οποία πρέπει και οφείλουμε όλοι να στηρίξουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό που πρέπει να προσέξουμε. Εμείς αγαπάμε τα παιδιά και όλες τις δράσεις που πάνε πίσω από τις δράσεις που κάνουμε γύρω από την πρώτη φορολογία είναι γύρω στα παιδιά. Το θεματικό πάρκο απευθύνεται σε μαθητές 5ης και 6ης Δημοτικού και αποσκοπεί στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μαθητών ώστε να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τα επικίνδυνα σημεία του διαδικτύου και να αναγνωρίζουν τα όρια τους σε ό,τι αφορά τον εθισμό σε αυτό. Το πάρκο απευθύνεται σε μαθητές και σήμερα στην τελετή των εγγενείων ανάμεσά μας βρίσκονται 3 δημοτικά σχολεία: το Δημοτικό Σχολείο Χαλανδρίτσας, το Β' Δημοτικό Σχολείο Κάτω Αχαΐας και το 45ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών, τα οποία ευχαριστούμε ιδιαίτερα για την παρουσία τους. Θα ήθελα να τονίσω ότι στη χρήση του διαδικτύου λέμε ναι. Το διαδίκτυο είναι πρόοδος, είναι ένα θαύμα της σύγχρονης εποχής και αποτελεί πλέον αναπόσπαστο στοιχείο του πολιτισμού των ανθρώπων. Επιλέξαμε να επενδύσουμε στο ευαίσθητο και πολύ σημαντικό κομμάτι της ομαλής εισαγωγής των νέων στο διαδίκτυο, προϋπόθεση της οποίας είναι η επίγνωση των κινδύνων και των θεμάτων ασφάλειας κατά τη χρήση. Για την επίτευξη του κοινού σκοπού μας, επιλέξαμε να κάνουμε δράσεις οι οποίες χαρακτηρίζονται από τον έντονο βιωματικό τρόπο συμμετοχής των παιδιών σε αυτές, ξεφεύγοντας από πλαίσια και μεθόδους που ίσως σήμερα χαρακτηρίζονται αναχρονιστικές. Έτσι λοιπόν, στις δράσεις μας παρουσιάζονται τηλεπαιχνίδια τύπου μπάζερ, τάπητας με μέγεθος όσο ένα δωμάτιο, όπου προσωμιώνεται επιτραπέζιο παιχνίδι με μηνύματα για το διαδίκτυο, αλλά και ζωντανή επίδειξη σε υπολογιστές για τους κινδύνους του διαδικτύου. Η σχεδίαση του θεματικού πάρκου έγινε από εξαιρετικούς της ελληνικής αστυνομίας σε συνεργασία με ψυχολόγους και επιστημονικό προσωπικό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Ως ομάδα στόχου επιλέχθηκαν τα παιδιά δημοτικού
και κυρίως τα παιδιά της 5ης και 6ης τάξης, διότι σε αυτή την ηλικία υπάρχει ήδη επαφή με το διαδίκτυο και ξεκινάνε σιγά σιγά η εμβάθυνσή τους σε αυτό. Το ζήτημα του εθισμού στο διαδίκτυο προβάλλει ως μια κοινωνική, κυρίως και παιδαγωγική αναγκαιότητα. Τα μηνύματα που παίρνουμε από την κοινωνία μας δείχνουν το δρόμο που πρέπει να δράσουμε και πρέπει να δράσουμε σε δύο κατευθύνσεις. Το ένα είναι το ίδιο το αυτό καθεαυτό θεσμικό πλαίσιο, το νομικό πλαίσιο, και το δεύτερο είναι η πρόληψη, κυρίως μέσα από τις παιδαγωγικές δράσεις. 17-2018 οργάνωσε εκπαιδευτικές δράσεις, τις οποίες παρακολούθησαν 17.500 μαθητές. 17.500 μαθητές είναι ένα πολύ σημαντικό νούμερο, το οποίο αφήνει μια σημαντική παρακαταθήκη στην κοινωνία μας. Ευελπιστούμε φέτος να ξεπεράσουμε το νούμερο αυτό και να είμαστε ακόμα πιο επιτυχημένοι. Είναι τιμή μας που είσαστε στο Μουσείο για αυτή την πολύ σημαντική εκδήλωση. Μετά την περιφέρεια που συνεργαζόμαστε χρόνια και την του Υπουργείου Παιδείας, την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια, ήρθε και η σειρά της Ελληνικής Αστυνομίας. Θέλουμε πολύ τη συνεργασία, πρέπει να συνεχιστεί, πόσο μάλλον με τόσα σημαντικά θέματα. Αυτός είναι ο ρόλος του Μουσείου. Αυτό που βλέπουμε σήμερα πρέπει να είναι ένας από τους ρόλους του Μουσείου.